Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα να υπενθυμίσω στον κύριο Παυλόπουλο που θύμισε το αυτονόητο που κυβέρνηση και Τρόικα έχουν ξεχάσει, ότι δεν μπορεί να θεωρείται από το κράτος εγκληματίας όποιος είναι φτωχός και δεν έχει να πληρώσει, την απόφαση του δικαστήριου στο μαχαγκόνι του Μπρέχτ που ξεκινάει από το ότι καταδικάζεσαι Τόμ Άκερμαν για το μεγαλύτερο έγκλημα στη γη, για έλλειψη χρημάτων. Ο νέος νόμος για το φόρο ιδιοκτησίας της ακίνητης περιουσίας υπερεξαπλασιάζει, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, τη φορολογική επιβάρησή της. Το 2009, με το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας, συγκεντρώθηκε 0,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Το 2013, με τον υποτιθέμενα προσωρινό χαράτσι και το φόρο, όχι πια μεγάλης, αλλά απλώς ακίνητης περιουσίας, με φοροεκπιπτόμενο 200.000 ευρώ, θα κλείσει γύρω στα 2,7 δις, από ό,τι φαίνεται. Το 2014 με τον έμφυα, με φορολόγηση από το πρώτο ευρώ αξίας κάθε περιουσιακού στοιχείου χωριστά, πάτε να επιβάλλετε κάτι παραπάνω από 3,2 δις. Η Ελλάδα αποτελεί μοναδική περίπτωση ευρύτατης μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας. Το παρόν νομοσχέδιο εξασφαλίζει μια τέτοια φορολογία, όχι διασφαλίζοντας τη φορολογία της πραγματικά μεγάλης ακίνητης περιουσίας, αλλά εξοντώνοντας τους πολλούς, διευρύνοντας τη φορολογική βάση ώστε να αγκαλιάσει το σύνολο κυριολεκτικά της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας. Γι' αυτό και είναι λάθος να γίνεται σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο φορολογίας επί της ακίνητης περιουσίας, όταν στη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών οι λαοί είναι νοικιαστές και ο μέσος όρος αποτυπώνει φορολόγηση τη συγκεντρωμένη σε λίγους και μάλιστα κυρίως σε εταιρείες πολύ μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Πρακτικά, πέρα από το να απαλλαγούν οι στάνες και άλλα βοηθητικά αγροτικά κτίσματα από διπλή φορολόγηση και να εξαλειφθούν διάφορα παράδοξα, όπως να φορολογείται περισσότερο ένα οικόπεδο χωρίς κτίσμα από αντίστοιχο με κτίσμα, τίποτα άλλο δεν κατάφερε η περίφημη ανταρσία των βουλευτών Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, που εμφανίζεται σαν κάτι το προοδευτικό, είναι ακριβώς το αντίθετο. Γιατί, συμπεριλαμβάνοντας πρακτικά τα πάντα ανακίνητο, χωρίς αφορολόγητο και πραγματικά προοδευτική φορολογική κλίμακα, θέτει σε τροχιά δίμευσης μια μικρή και μεσαία ιδιοκτησία, που ανεξάρτητα αν δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα δουλειάς μιας ζωής ή κατά την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα της υπερχρέωσης για μια ζωή ή ως κληρονομικό δικαίωμα των παιδιών της λαϊκής και μικροαστικής οικογένειας, υποκαθιστούσε τις εξαιρετικά περιορισμένες συγκριτικά με τις χώρες του ευρωπαϊκού πυρήνα και σήμερα σε ερείπια κοινωνικές λειτουργίες του κράτους, πριν απ' όλα στον τομέα της στέγασης. Ένας οργανισμός εργατικής εστίασης υπήρχε όλος και αυτόν τον κλείσατε. Το παρόν νομοσχέδιο είναι απροκάλυπτα ταξικό και ταυτόχρονα έντονα αντιαναπτυξιακό. Επειδή πρώτο δεν προστατεύει την πρώτη κατοικία ακόμα και στις φθηνότερες λαϊκές γειτονιές, δεύτερον στηρίζεται σε αντικειμενικές αξίες μέχρι και 60% ψηλότερες από τις πραγματικές. Πρόσφατες μελέτες μάλιστα μεσητικών γραφείων απέδειξαν ότι ο ισχυρισμός του Υπουργείου Οικονομικών ότι σε λαϊκές συνοικίες η σχέση είναι αντίστροφη είναι ένα ακόμα κυβερνητικό παραμύθι. Τρίτο, οι φοροαπαλλαγές για άνεργους, τρίτεκνους, πολύτεκνους και οικογένειες με παιδιά με σοβαρές αναπηρίες, που επιπρόσθετα υπολογίζονται για ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80% και πάνω αντί πάνω από 67%, είναι καθαρά εικονικές. Πρακτικά, σχεδόν κανείς δεν φοροαπαλλάσσεται. Σας το είπαν στην ακρόαση οι ίδιοι φορείς τους. Πριν απ' όλα, θα πρέπει να μην χρωστούν στην εφορία ή στα ταμεία, μια περίοδο που 3,2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ληξει πρόθεσμα χρέη στο δημόσιο. Δεύτερο, λόγω των εισοδηματικών κριτηρίων, από τη στιγμή που τα 9.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για σύζυγο και κάθε παιδί υπολογίζεται και ως τεκμαρτό εισόδημα, ο μόνος τρόπος για να απαλλαγεί από το φόρο ένας άνεργος, κάτοχος έστω και ενός αραβαλιασμένου αυτοκινήτου, είναι να έχει απαλλαγή προκαταβαλικά από το ίδιο το σπίτι του. Τέταρτο, επιβαρύνονται σημαντικά οι μονοκατοικίες με αυλή ή κήπο γύρω τους με τον ανώτερο συντελεστή.
Αυτό θα τσεκουρώσει τους ανθρώπους στα χωριά, όπου οι μονοκατοικίες συνιστούν το βασικό οικιστικό ιστό, αλλά και όσων μένουν στις πόλεις και έχουν πατρικό στο χωριό ή την ατυχία να διαθέτουν ένα δεύτερο εξοχικό σπίτι. Πέμπτο, μέχρι στιγμής υπήρξε η κλίμακα 2% του φόρου ακίνητης περιουσίας για τις πολύ μεγάλες ακίνητες περιουσίες, για τις πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή καταργείται και μπαίνουν όλα μέσα στο 1% και αυτές μαζί. Επιπλέον υπάρχει αρνητική προοδευτικότητα, σας το είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Και έτσι η πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία, τα νομικά πρόσωπα και προπαντός οι offshore εταιρείες, τις οποίες κατά ελληνική πρωτοτυπία και πατέντα κρύβει τη μεγάλη ακίνητη περιουσία της, το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής άρχουσας τάξης, ουσιαστικά φοροελαφρύνονται. Αντίθετα με όλους τους υπόλοιπους και βέβαια τις σχεδόν 500.000 πλέον στις 31 Οκτωβρίου 2013 μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμα στο δημόσιο που σπρώχνεται σε παραπέρα εκτείναξη των χρεών τους. Έκτο, δεν φτάνει που απαλλάσσει από το φόρο όλα τα ακίνητα με σύμβαση παραχώρηση που έχουν κυρωθεί από τη Βουλή και θα παρακαλούσα πάρα πολύ τον κύριο Υπουργό να μας διευκρινίσει την ομιλία του σε ποιες ακριβώς συμβάσεις αναφέρεται. Ορίζει τη φθηνότερη κλίμακα με συντελεστή 0,003 ανεξάρτητα από αξία σε ό,τι αφορά τους καινούριους πελάτες στους οποίους ξεπουλάει τη δημόσια περιουσία το ΤΑΙΠΕΔ. Τους επενδυτές με σχαδά, δηλαδή αυτούς που υπαγορεύουν οι ίδιοι στο δημόσιο τους όρους της πρακτικά ιδιωτικής πολεοδόμησης και χωροταξίας που χρειάζονται. Όπως για παράδειγμα τα αραβικών και τουρκικών συμφερόντων φαντς, τα οποία κατακυρώθηκε πρόσφατα ο Αστέρας Βουλιαγμένης, η Χερσόνησος Μικρό Καβούρι και πρακτικά, μιας και βρίσκεται ανάμεσα στη σεσλόγκ του ξενοδοχείου και δεν υπάρχει ελεύθερη δίωδος, και ο ίδιος ο ναός του Ζωστήρα Απόλλωνα. Μαζί και με τη δυνατότητα που εμφανίστηκε ξαφνικά πριν το τέλος του διαγωνισμού, από 6.500 τετραγωνικά μέτρα που προβλεπόταν στους όρους του, να οικοδομηθούν 39.500 τετραγωνικά μέτρα πολυτελών ατομικών κατοικιών, σκανδαλωδώς φοροελαφρυμένες στο πλαίσιο του ΕΝΦΙΑ. Έβδομο, αλλά όχι τελευταίο, η κυβέρνηση και οι κυβερνητικοί βουλευτές, από όσους υποστηρίζουν ότι το 95% των αιτημάτων τους έγινε δεκτό κατά την ενδοκυβερνητική διαβούλευση, επίοικως δεν έχουν καταλάβει τι προβλέπει το νομοσχέδιο όταν υποστηρίζουν ότι μειώθηκαν οι τιμές για τα αγροτοτεμάχια. Ενώ η τιμή βάσης μειώθηκε κατ' ελάχιστο, το γεγονός ότι οι μονοετείς καλλιέργειες που καταλαμβάνουν τη μεγάλη πλειοψηφία των καλλιεργούμενων εκτάσεων και στο πρώτο σχέδιο είχαν συντελεστεί ένα, εξομοιώνονται στο παρόν νομοσχέδιο με τις δεντροκαλλιέργειες με κοινό συντελεστή 2, διπλασιάζει την επιβάρυνσή τους και δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις ώστε οι επιδοτήσεις σε αρκετές περιπτώσεις να είναι χαμηλότερες από το φόρο. Αυτό σε μια περίοδο εγκατάλειψης της γης λόγω κυρίως του ψηλού κόστους καλλιέργειας, μαζί και με την υπερφορολόγηση των αγροτικών σπιτιών, λειτουργεί ως αντικίνητρο ανάπτυξης. Σε μια περίοδο που άνεργοι των πόλεων βλέπουν την αγροτική οικονομία ως σανίδα σωτηρίας, οδηγεί σε διεύρυνση της εγκατάλειψής της από ενεργούς αγρότες. Κάτι ανάλογο δηλαδή με την κατάρρευση της κτηματαγοράς, που επιδεινώνεται με ένα νομοσχέδιο που φορολογεί κλειστά σπίτια και ανίκια στα μαγαζιά, για ποια που έμειναν έτσι επειδή δεν υπήρχαν χρήματα για να τελειώσουν, διατηρητέα, απόλυτα διαμερίσματα στους κατασκευαστές, ακόμα και κατσάβραχα. Τι να την κάνετε την κτηματαγορά όταν έχετε πλημμυρίσει το ΤΑΙΠΕΔ με αφορολόγητα πλέον δημόσια ακίνητα υποψήφια για ξεπούλημα και άμεση κατάθεση του αντίτιμου στο λογαριασμό των δανειστών. Μόλις του περάσατε πάνω από 400 τέτοια ακίνητα από την ΕΤΑΔ, ανάμεσά τους δεκάδες νεοκλασικά του Υπουργείου Πολιτισμού στην Πλάκα και απέραντες παραλίες πρακτικά σε όλα τα νησιά και στα ομορφότερα μέρη της υπηρετικής Ελλάδας. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Όσο για τη μείωση του φόρου μεταβίβασης, διαβάστε όλο τον οικονομικό τύπο που λέει ότι είναι μέτρο για να διευκαλύνεται τα ξένα φαντς στη ρευστοποίηση της περιουσίας υπερχρεωμένων νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Γι' αυτό ακριβώς και η Τρόικα πιέζει για την απελευθέρωση των πληστηριασμών. Η μόνη λύση τελικά για τη μικρή και τη μεσαία ιδιοκτησία είναι ένα μεγάλο αφορολόγητο σε πραγματικές τιμές που από κάτω του να μπορεί να περάσει αυτού του μεγέθους η ιδιοκτησία, ώστε να μην
για φορολογία μόνο η πραγματικά μεγάλη ακίνητη περιουσία και βέβαια τα εισοδήματα από τα ακίνητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Σουφνάκη, εκ των λόγων.